Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Θανάση Τζίμα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΚΚΕ, βέβαια, στις επικείμενες ευρωεκλογές. Κύριε Τζίμα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους αγροάτες σας. Να είστε καλά. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από ευρωεκλογές και να σας πω, εσείς κατεβαίνετε τώρα σε ευρωεκλογές για να απομονωθείτε εν τέλει στο Ευρωκοινοβούλιο πάνω σε μια γωνίτσα. 2-3 πόσο θα βγάλει το ΚΚΕ. Αυτή είναι η εικόνα του Ευρωκοινοβουλίου. Γι' αυτό συζητάμε. Ευκαιρία είναι και οι εργαζόμενοι, ο λαός μας που θα κατέβει στην κάλπη, να κάνει το βήμα, να υποστηρίξει τα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος και να σταλεί ένα κυριολεκτικά μήνυμα ελπίδας, μαχητικότητας και αισιοδοξίας και στους υπόλοιπους λαούς. Γιατί ξέρετε, διεργασίες, αμφιβολίες, προβληματισμοί για το πού πάει το πράγμα συντελούνται και στις άλλες χώρες. Μάλιστα, το Κομμουνιστικό Κόμμα συνεργάζεται και με μια σειρά άλλα κόμματα στην Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία και παρεμβαίνουν συνολικότερα και στο Ευρωκοινοβούλιο και έξω από αυτό με βάση αυτά που συζητιούνται στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί ξέρετε, έχει και αυτό τη μεγάλη σημασία του. Αν αυτά που συζητιούνται και αποφασίζονται και στο ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο φτάνουν και στον ίδιο τον κόσμο που μας ακούει. Εγώ σας ρώτησα και περιέγραψα την εικόνα. Το ΚΚΕ θα είναι ενταγμένο σε αυτές τις ευρωεκλογές σε κάποια ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το προηγούμενο διάστημα, φεύγοντας από τις υπόλοιπες ευρωκοινοβουλευτικές ομάδες που την Ενωτική Αριστερά, ναι. Φυσικά, πήρε θέση, αξιοποιώντας την γενικότερη στάση, την πολιτική γραμμή, την κατεύθυνση που είχαν αυτές οι ομάδες, οι οποίες επί της ουσίας δεν είχαν μια, ας την πούμε έτσι, πολιτική, αν θέλετε, μια στάση αντιμετώπισης εκείνων των πολιτικών που δυσχεραίνουν τις ζωές των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, και από αυτή τη σκοπιά πήρε την απόφαση αυτή και οι ευρωβουλευτές του είναι ενταγμένοι με τον γνωστό τρόπο στο Ευρωκοινοβούλιο. Φυσικά αυτό ούτε εμποδίζει, όπως ξέρετε και εσείς, να πάρεις μια κοινή απόφαση σε μια, ας την πούμε έτσι, φιλολαϊκή, ας το πούμε, πρόταση, ούτε εμποδίζει να έχεις μια κοινή στάση, ας πούμε, σε ένα θέμα με κάποιον άλλον ευρωβουλευτή. Το σίγουρο όμως είναι ότι δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθείς καθαρά απέναντι στα προβλήματα που υπάρχουν και να, ταυτόχρονα, να διαχωρίσεις τη θέση σου με ορισμένους οι οποίοι μπορεί σε ένα θέμα να παίρνουν μια στάση, ας πούμε, αλφα και σε κάποια άλλη, και στο τέλος να καταλήγει κάτι διαφορετικό. Μάλιστα, ναι, αλλά από την άλλη, να με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη βλέπουμε να αναπτύσσονται διεργασίες για μέτωπα κατά του νεοναζισμού, του ρατσισμού, της ακροδεξιάς. Όλα αυτά δηλαδή δεν αφορούν το ΚΚΕ, για να μπορεί σιγά σιγά να απλώνει τέτοιες διαδικασίες? Δεν είναι, και στο κάτω-κάτω και η επανάσταση εξελικτικά στάδια έχει. Καλά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα πολύ μεγάλη, αλλά νομίζω ένα πραγματικό ερώτημα είναι το εξής. Αν αυτά τα μέτωπα και διεργασίες που, ας το πούμε έτσι, αναπτύσσονται, με τις πολιτικές που εφαρμόζουν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Γιατί ξέρετε, κύριε Τόλιο, με την ενίσχυση στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα προσφυγικά, με τις μόργες, με συμφωνίες τύπου Συμφωνίας Πρεσπών, για να πάμε ακόμα παλιότερα, με στρατιωτικές επεμβάσεις τύπου διαμελισμού της Γιουγκοσλαβίας, είναι δυνατόν να μην αναπτύσσονται και τέτοια φαινόμενα? Χωρίς το γεγονός ότι πίσω από όλα αυτά κρύβονται και ανταγωνισμοί, συμφέροντα, συγκρούσεις ανάμεσα σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε μεγάλα καπιταλιστικά κράτη που προωθούν αυτά τα συμφέροντα, και ταυτόχρονα με τις όποιες, ας πούμε έτσι, διεργασίες ολοκλήρωση εμβάθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσονται και τέτοια ευρωπαϊκά. Ναι, να με συγχωρείτε όμως. Στον αντίποδα, το ερώτημα είναι, μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτά τα προβλήματα με αυτούς που δημιουργούν τις πολιτικές εκείνες που υποθάλπτουν, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν τα διάφορα ακροδεξιά ή άλλα ρεύματα? Αυτό είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, να σκεφτεί ο κόσμος που μας ακούει. Η άλλη πλευρά, ωστόσο, είναι ότι όσο αυτό το μέτωπο διευρύνεται κατά της ακροδεξιάς, του ρατσισμού, του νεοναζισμού, τόσο και πιο αποτελεσματικό μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να μην μετέχεις όμως αυτό. Μα εμείς αυτό ακριβώς λέμε, ότι αυτό το μέτωπο που διευρύνεται όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει αυτή ακριβώς την ακροδεξιά ή τέτοιου είδους παρόμοιες αντιλήψεις, αλλά αντίθετα την υποθάλπτη. Και από αυτή τη σκοπιά λέμε καθαρά στον κόσμο που προβληματίζεται για μια σειρά τέτοια φαινόμενα, ότι για να δοθεί καθαρό, ηχηρό μήνυμα απέναντι σε αυτές τις, ας πούμε έτσι, τις εργασίες, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό υποθάλπτονται, χρειάζεται να ενισχυθούν εκείνες οι δυνάμεις που αντιπαλεύουν στη ρίζα, πώς να το πούμε έτσι, τη μήτρα του προβλήματος. που είναι οι ίδιες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, κύριε Τζίμας? Μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Ή αν θέλετε, μπορεί ας πούμε να αντιμετωπιστεί και στη χώρα μας το ρεύμα αυτό που λέμε ότι υπάρχει, με πολιτικές οι οποίες επί της ουσίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ας το πούμε έτσι, ανάπτυξής του. Αυτά βλέπετε, τα συζητάμε καθημερινά, έχουν τοποθετηθεί επανειλημμένα και υποψήφοι ευρωβουλευτές μας και άλλοι και για τις πρακτικές, τη δράση και την πολιτική που εφαρμόζουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Μπορεί για παράδειγμα να χτυπηθεί ένα ρεύμα, μια άνοδος όπως την σκέφτεται ο κόσμος της ακροδεξιάς, συγκυβερνώντας με ακροδεξιά κομμάτα. Μάλιστα, ή δημιουργώντας αλλαγές στον ποινικό νόμο, όπως ας πούμε προώθησε ο ΣΥΡΙΖΑ και που δεν τις έχει διαψεύσει, οι οποίες ρίχνουν για παράδειγμα στα μαλακά την ηγεσία της Χρυσής Αυγής σε σχέση με όλα αυτά που συζητιούνται στη δίκη. Μάλιστα. Είναι δυνατόν. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να δοθεί ένα καθαρό μήνυμα απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που αφορούν αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται και κυριολεκτικά ξεποπουλιάζουν καθημερινά τον κοσμάκι, με ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Εγώ σας το λέω. Αυτού του ρεύματος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας το λέω για να έρθουμε και λίγο στα δικά μας. Και είναι και το τελευταίο θέμα που θέλω να συζητήσουμε. Είναι ότι αυτή η καθαρή, ανώθευτη, απομονωμένη πορεία του ΚΚΕ δημιουργεί διάφορα ζητήματα. Είδαμε στο τι έγινε στη ΓΕΣΕ με το ΠΑΜΕ. Είναι δυνατόν συσπήρωση, μαζικοποίηση συνδικαλιστικού γεννήματος με καυγάδες και μπούκες στο συνέδριο, κύριε Τζίμα? Ξέρετε, κύριε, το λέω, εμείς οι οποίοι περπατάμε καθημερινά, οι κομμουνιστές και άλλοι υποψήφοι και άλλοι που είναι εκλεγμένοι στα συνδικάτα, στα σωματεία κτλ., δεν αισθανόμαστε καθόλου απομονωμένοι μέσα στο λαό. Και δεν αισθανόμαστε και μπορούμε να τον κοιτάμε στα μάτια, γιατί είμαστε δίπλα και παλεύουμε μαζί του για τα προβλήματά του. Τα ίδια προβλήματα έχουμε και εμείς σαν εργαζόμενοι. Ό,τι έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα έχει επιβεβαιωθεί. Και σε κάθε φάση ο καθένας, είτε στον χώρο δουλειάς του είτε στη γειτονιά του, πίσω από κάθε πρόβλημα και κάθε αντίσταση που αναπτύσσεται, βρίσκει και έναν κομμουνιστή. Άρα από αυτή τη σκοπιά όχι μόνο δεν αισθανόμαστε απομονωμένοι, αλλά αντίθετα οι εκτιμήσεις μας, οι προτάσεις μας και μια σειρά άλλες πλευρές που ευχαρίστως θα μπορούσαμε να συζητάγαμε για πάρα πολλή ώρα, επαληθεύονται καθημερινά. Απομονωμένοι στην πράξη είναι αυτοί οι οποίοι στο όνομα του ελληνικού λαού του τάζουν ένα και την επόμενη, όπως για παράδειγμα ότι η ελπίδα έρχεται, ότι έρχεται η δίκαιη ανάπτυξη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η ανάπτυξη με ίσες ευκαιρίες που λέει η Νέα Δημοκρατία, και αύριο το πρωί θα συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μας, είναι ελπιδοφόρο ότι υπάρχουν δυνάμεις υγιείς και στο ίδιο το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, οι οποίες έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους όλο το προηγούμενο διάστημα στους αγώνες που αναπτύχθηκαν, τους εργατικούς, τους λαϊκούς αγώνες, να γίνει ένα μεγάλο βήμα στο εργατικό κίνημα, ακόμα και στις ανώτατες ηγεσίες, να συζητιούνται τα πραγματικά προβλήματα των εργατών. Γιατί, κύριε Τολιό, κάντε μια δεύτερη ηγεσία τότε να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Εδώ είναι η ηγεσία, εδώ συζητάμε. Εδώ χρειάζεται να συζητηθούν αυτά τα προβλήματα, και είναι άλλο πράγμα να υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις, διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από ένα θέμα και ένα φαινόμενο, και άλλο πράγμα ορισμένοι παράτυπα, να υπενθυμίσω, γιατί δεν ακολουθούνται ούτε οι ίδιες οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό της ΓΕΣΕ, παράτυπα να επιδιώκουν να διοργανώσουν συνέδριο χωρίς τους νόμιμα εκλεγμένους αντιπρόσωπους, όπως αυτούς που προέρχονται από μια σειρά εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, για να μπάσουν από την πίσω πόρτα εργοδότες, νόθους και ούτω καθεξής. Με αυτά λοιπόν το εργατικό κίνημα πρέπει να ξεμπερδέψει, ακριβώς για να ανοίξει στην πράξη μια σελίδα ελπίδας, ας το πούμε έτσι, αναζωγόνησης, αντεπίθεσης, που θα θέσει στο επίκεντρο τα ίδια τα πραγματικά προβλήματα που έχει ο κόσμος. Κύριε Τζίμα, ο οποίος καθημερινά ακούει ότι πρέπει να κάνει, πώς να το πούμε, πρέπει να μάθει να ζει αναπνέοντας αέρα κοπανιστό. Κύριε Τζίμα, εμείς λέμε λοιπόν ότι μπορεί να ζήσει κι αλλιώς. Και αυτή η αντεπίθεση σηματοδοτείται με ισχυρό ΚΚΕ παντού, στις ευρωεκλογές, στους δήμους, στις περιφέρειες, αλλά και με ενίσχυση και συμπόρευση με τους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές και στο ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα. Εγώ να σας ευχηθώ να πάτε καλά λοιπόν στις ευρωεκλογές, κύριε Τζίμα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία.